Βιαστική και βεβαιασμένη χαρακτήρισε την απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου να θέσει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από 1η-1η του 2020, η πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, Αναστασία Δρανδάκη Μαρινάκη. Τώρα η επαφή με τα τμήματα κεφαλαίου των ΔΟΗ θα πάψει να υφίσταται. Μέσα από τα κομπιούτερ του γραφείου μας θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς φυσικά έχουμε αντιρρήσεις, διότι ούτε εκπαίδευση έχει υπάρξει, ούτε βοήθεια καμία από το Υπουργείο, από την ΑΔΕ μας έχει παρασχεθεί. Οι συμβολιογράφοι αντιδρούν επίσης στον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών, θέμα για το οποίο, όπως τονίζουν, δεν συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντά τους. Να μην υπάρχει καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση ανάληψη ευθύνης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Συνάντηση για το θέμα πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού και υπηρεσιακών παραγόντων, όπου οι πρόεδροι των συμβολογραφικών συλλόγων ζήτησαν εξάμηνη αναβολή για την εκπαίδευση των συναδέλφων τους και την πρακτική εξάσκηση στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί και για την οποία ενήμερη είναι μόνο η πρόεδρο του κλάδου. Δεν ήταν ικανοποιητικές οι απαντήσεις, ας πούμε, στα αιτήματά μας. Μας είπαν ότι θα έχουν σκοπό να προβούν σε μία κωδικοποίηση των περιπτώσεων και σε μία απλούστευση του τρόπου υπολογισμού. Όμως αυτό, μιλώντας και με υπαλλήλους με ελεγκτές κεφαλαίου, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει έτσι τόσο απλά και σε μερικές μέρες να το μάθουμε, να το ξέρουμε και να το εκτελούμε πάρα πολύ σωστά. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 29 Δεκεμβρίου απέχουν από τα καθήκοντά τους οι συμβολιογράφοι της Κρήτης, προκαλώντας προβλήματα στις αγοραπολισίες και μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά και στους προγραμματισμένους πληστηριασμούς. Το σπουδαιότερο λοιπόν όλων των αιτημάτων μας είναι να μην υπάρχει απειλή προστίμων εις βάρος μας, δηλαδή εμείς λέμε ότι η ευθύνη μας να είναι μόνο στα πλαίσια των καθηκόντων μας που απορρέουν από τη φύση του επαγγέλματός μας. Αλλά αυτά είναι της τάξης των 100 ευρώ αναπερίπτωση. Αλλά η περίπτωση αυτή δεν μας λένε ποια θα είναι.